Ώρα 9.30 νύχτα Πέμπτης. Τηλεφώνημα θέτησε συναγερμό τις διοχτικές αρχές στη Λεμεσό, αφού αφορά πληροφορία για δύο πρόσωπα τα οποία βρίσκονται νεκρά μέσα σε αποθήκη υπερβολιού στον Άγιο Ιωάννη Αγρού. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αποκλείουν την περιοχή και αρχίζουν έρευνες. Είχαν να δώσουν σημεία ζωής από χθες, με αποτέλεσμα να αρχίσει σήμερα η αναζήτηση τους. Το θέμα αυτό δεν είχε καταγγελθεί στην αστυνομία, δηλαδή δεν είχαν δοθεί τα ονόματα τους ως ελείποντα πρόσωπα στην αστυνομία. Νεκροί είναι ο Σάββας Σοφοκλέους, 74 χρόνων, και η σύζυγός του Κυριακή, 78 ετών. Αυτοψία στη σκηνή διενεργούν οι ιατροδικαστές Σοφοκλή Σοφοκλέους και Νικόλας Χαραλάμπους. Εντοπίστηκα δύο ηλικιωμένα άτομα νεκρά από πυροβολισμούς με πυροβόλων όπλο. Υπάρχουν κάλικες από πυροβόλων όπλο. Οι συγχωριανοί του ζεύγους των ηλικιωμένων τους έψαχναν από την Τετάρτη. Αρχικά θεώρησαν ότι είχαν πάει στη Λεμεσό, όπου ζουν οι τρεις κόρες τους, και όταν επιβεβαίωσαν πως αυτό δεν είχε συμβεί, άρχισαν να τους ψάχνουν και στα περβόλια έξω από το χωριό. Πήρα το φανό, πήγα στο σπίτι του Χριστόφορου. Μου λέει, πάμε στο περβόλι, μια τοποθεσία που έχουν το περβόλι τους, να δούμε να πηγαίνετε με την κυρία Κούντζε το Σαββί. Του λέω, ναι, που θέλει να όπεις. Πάμε, δείτε αυτοί όντως είναι στο περβόλι, φωνάζω τους ένα ακούσι. Έτσι έκαμε, πήγαμε τον Χριστόφορο, κατεδίκαμε κάτω στο περβόλι τους. Και δυστυχώς αντικρίσαμε μπροστά μας αυτό το φρικιαστικό θέαμα. Ο πρώτος που ανήβρε το Σαββί ήμουν εγώ. Ναι, μέσα στην αποθήκη. Μια μπαράκα, και ήταν κλειστή η πόρτα. Και άμα ανοίξαμε την πόρτα, αντικρίσαμε τους ιούς και μέσα. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι έρευνες επεκτάθηκαν στη γύρω δύσβατη και πυκνόφυτη περιοχή προς αναζήτηση τεκμηρίων που ίσως οδηγήσουν τους ανακριτές στην άκρη τμήματος για τα κίνητρα και τους δράστες. Στις έρευνες έλαβαν μέρος μέλη της ΜΑΘ και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Οι εκτεταμένες έρευνες επιβεβαιώνουν την υποψία ότι ίσως το ζεύγος των ηλικιωμένων να έγινε άθελά του μάρτυρας παράνομων ενεργειών και οι δράστες να εκτελέσουν εμψυχρό για να μην προδοθούν οι πράξεις τους. Τα μέλη της ΙΚΑΝ με τη βοήθεια ανιχνευτικών σκύλων αναζητούσαν στοιχεία που ίσως επιβεβαιώσουν τις υποψίες. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν μαρτυρίες ότι το απόγευμα της Τετάρτης γύρω στις 5, όταν εικάζεται ότι έφτασε το ζευγάρι των ηλικιωμένων στο περιβόλι τους, ακούστηκαν στην περιοχή πυροβολισμοί και φωνές. Τα θύματα φέρουν αριθμό σφαιρών σε το πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματός τους. Φαίνεται ότι η εκτέλεση έγινε εντός της αποθήκης, σύμφωνα και με τα ευρήματα των ιατροδικαστών, αλλά και των ειδικών της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών. Αλλά επίσης εικάζεται ότι ένας εκ των δύο θυμάτων να δέχτηκε αριθμό πυροβολισμών εκτός αποθήκης και να προσέτρεξε μπρος στην αποθήκη, όπου και εκεί έγινε η εκτέλεση και των δύο ηλικιωμένων προσώπων. Φιλήθηκαν πρόσωπα τα οποία δεν είχαν ποτέ ενοχλήσει κανένα, κάνουν λόγο πρόσωπα που γνώριζαν το ηλικιωμένο ζευγάρι. Γειτόνισά τους αναφέρθηκε στην τελευταία συνάντηση που είχε μαζί τους. Και πήγε να συγκεκίνει εφίαση. Εκαρτέρουν όλη νύχτα. Άνοιξε ο Παναθήρ, εκαρτέρουν να δω το αυτοκίνητο του Νάτη, τίποτε. Έψες άκουσα. Τι έκανα. Εγώ υποψιάστηκα να λέω. Μη κακόνια τον παράντα λέω. Είμαστε γειτόνι, φιλενάδες. Επειρά το τηλέφωνο, δεν μου απαντήσασαι. Εχθές πήγα στο περβόλι μου και έχουν απέναντι μου περβόλι. Είδα το περβόλι της από της γυναίκας που έπρεπε να παραποτίσει. Πέρασα και πότισα, σου ήρθα σπίτι και να γυρέψα τους να δω. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν, ούτε λίμπουρο δεν ενοχλούσε. Η σωρή των δύο ηλικιωμένων μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου αύριο αναμένεται να διενεργηθεί η νομισμένη νεκροτομή.